Με αισιοδοξία και νέες προσπάθειες βλέπει το μέλλον της χώρας ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Ρίζος. Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον να αναδειχθεί το πρόγραμμα που την έφερε στην εξουσία της χώρας ώστε να παραχθούν χειροπιαστά αποτελέσματα. Παράλληλα, βάρος πρόκειται να δοθεί στα κοινωνικά στρώματα που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα ώστε να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για το 2016 είναι η αισιοδοξία, η συνέχιση των προσπαθειών μας για να αναδείξουμε και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα που μας έφερε στην κυβέρνηση, είναι η υποχρέωσή μας, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που ταλαιπωρούνται, που έχουν υποστεί όλο αυτό το διάστημα φοβερές συνέπειες, να μπορέσουμε να τα φέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση, σε μια πορεία με ελπίδα, με κατανόηση και με συνεχή προσπάθεια. Η προσπάθειά μας δεν μπορεί να σταματήσει στη μέση, πρέπει να φέρει αποτελέσματα που να είναι χειροπιαστά πλέον από εδώ και πέρα. Σε μια αποτίμηση του 2015, ο κύριος Ρίζος είπε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατάφερε να φτάσει σε μια κατάσταση που μπορούν να αντέξουν την αξιολόγηση των θεσμών, αλλά πλέον πρέπει να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αξιολόγηση των ψηφοφόρων τους. Το 2015 μας έφερε στην κατάσταση που να μπορούμε να αντέξουμε την αξιολόγηση από τους θεσμούς. Να κλείσουμε το πρώτο κεφάλαιο μιας ιστορίας για να πάμε στο δεύτερο που πιστεύουμε να μας οδηγήσει και στις τελευταίες παραγράφους τους. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι είμαστε έτοιμοι για να υποστούμε αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε αξιολόγηση από οποιοδήποτε όργανο των θεσμών. Αλλά θα πρέπει σε λίγο καιρό να είμαστε έτοιμοι να υποστούμε την αξιολόγηση και από εκείνους τους οποίους μας ψηφίσαν. Επόμενος στόχος της κυβέρνησης είναι μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών που αφορούν στο ασφαλιστικό, στο συνταξιοδοτικό και στην κατοχύρωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ανασφάλιστους. Παράλληλα, θα συζητηθούν μια σειρά μέτρων που αφορούν στα κόκκινα δάνεια και στην πρώτη κατοικία. Είναι μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών που αρχίζουν με το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, με την κατοχύρωση της περίθαλψης, της φαρμακευτικής και νοσοκομιακής περίθαλψης για όλους τους ανασφάλιστους και για όλο εκείνο τη σειρά μέτρων, την οποία ονομάσανε παράλληλο πρόγραμμα, η οποία είναι και τα κόκκινα δάνεια, είναι και η πρώτη κατοικία, είναι και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την καθημερινότητά μας.